Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Εδώ μας το στούντιο έχει απίστευτη ζέστη, ελπίζω εσείς να είστε κάπου πολύ πολύ δροσερά. Και να απολαύσετε το σημερινό βίντεο που θα δοκιμάσω προϊόντα αποκλειστικά από την εταιρεία Tarte. Η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία που είναι πιο διάσημη για το Shape Tape Concealer της, το οποίο ισχυρίζονται και βλέπω δηλαδή σε πολλά βιντεάκια από ξένες beauty gurus ότι είναι πάρα πολύ καλλυπτικό, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, έχει τέλεια υφή και πολλή διάρκεια. Αλλά είναι και μια εταιρεία που είναι cruelty free, δηλαδή τα προϊόντα της δεν δοκιμάζονται σε ζώα. Εγώ τόσο καιρό δεν είχα παραγγείλει προϊόντα από αυτή την εταιρεία, γιατί φοβόμουν το τελωνείο. Γενικά, να ξέρετε ότι αν παραγγείλετε προϊόντα από Αμερική, θα περάσουν τελωνείο και ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να μπορείτε να παραλάβετε το δέμα σας. Η Γιούλη λοιπόν, ή αλλιώς η Jewel Beauty Leaks, ανέβασε ένα story της προάλλες στο Instagram και έλεγε ότι όχι μόνο η Tarte εκείνη τη μέρα είχε προσφορά που μπορούσες να αγοράσεις 7 προϊόντα σε κανονικό μέγεθος με 70 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ ανά προϊόν, που είναι σούπερ προσφορά, αλλά επίσης και ότι δεν περνάνε τελωνείο. Και την πίστεψα και μπήκα και έκανα την παραγγελία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρασε περίπου ένας μήνας βέβαια μέχρι να έρθει στα χέρια μου, γιατί έκανε το γύρο όλης της Ευρώπης, αλλά το κουτάκι μου είναι εδώ και είμαι πανέτοιμη να το ανοίξω. Να σας πω ότι παρήγγειλα ένα νεσεσέρ, γιατί δεν είχες επιλογή στο τελευταίο στάδιο, έπρεπε να το πάρεις το νεσεσέρ, ένα από όλα, πήρα το μεγαλύτερο. Επίσης αγόρασα foundation, το πολύ γνωστό shape tape concealer που δεν ήταν μέρος του πακέτου, αλλά το αγόρασα ξεχωριστά γιατί δεν γινόταν να κάνω παραγγελία και να μην δοκιμάσω το πιο iconic προϊόν τους. Αγόρασα επίσης ένα liquid lipstick, ένα προϊόν για τα φρύδια, την setting powder για να δούμε και αυτή πώς δουλεύει, μία αδιάβροχη μάσκαρα και το setting spray που είχαν για λάμψη. Λοιπόν, θα τα δοκιμάσω όλα αυτά σήμερα εδώ μαζί σας. Να σας πω ότι τα έχω δοκιμάσει προκαταβολικά για να μην έχουμε απρόβλεπτα σε αυτό το βίντεο. Οπότε θα δούμε πώς εφαρμόζονται και θα σας πω και τη γνώμη μου για αυτά. Έχω ήδη ενεδατώσει το πρόσωπό μου και έχω βάλει και primer, γιατί το foundation που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ matte, παιδιά. Εξ αρχής να σας πω ότι δεν το προτείνω αν έχετε ξηρή επιδερμίδα. Ελπίζω να κάνετε πάρα πολύ καλή ενεδάτωση προκαταβολικά και χρησιμοποιήσετε και ενεδατικό primer. Το συγκεκριμένο λέγεται Shape Tape Matte Foundation, το πήρα στην απόχρωση Light Medium Golden, είναι αρκετά συμπαθητική, αν μαυρίσω βέβαια δεν θα μου ταιριάζει και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων προς το παρόν είναι ok και θα το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο με αυτό εδώ το τεράστιο applicator που βλέπετε να έχει. Οπς. Οι οδηγίες λένε να βάλεις μόνο 3 λωρίδες χωρίς να ξαναβουτήξεις μέσα το applicator σε κάθε μεριά του προσώπου σου. Εγώ είδα ότι χρειάζομαι λίγο παραπάνω, γιατί θέλω λίγο παραπάνω κάλυψη. Μ' αρέσουν τα foundations ψηλής κάλυψης, οπότε έβαλα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω βρεμένο beauty blender για να το εφαρμόσω και για δείτε εδώ με ένα πέρασμα που και το beauty blender, παιδιά, συνήθως λένε ότι το κάνει πιο έτσι αραιό το foundation να φαίνεται και αραιώνει την κάλυψή του. Δείτε τι ωραία κάλυψη που έχει και πώς δίνει ομοιομορφία στο πρόσωπό μου, πραγματικά. Από τις 1-2 φορές που το έχω χρησιμοποιήσει, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Βέβαια, την πρώτη δεν είχα ενδατώσει καλά την επιδερμίδα μου και με τράβαγε με το που το έβαλα. Δεν χρειαζόταν ούτε setting powder να βάλω πάνω. Είχε γίνει μεγάλος δώρος εδώ μεταξύ όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει αυτό το foundation στην Αμερική, γιατί είχαν βγάλει πολλές ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις και μόνο 2 ή 3 για πιο σκούρες επιδερμίδες. Και επειδή ειδικά στην Αμερική υπάρχουν και πιο πολύ έγχρωμοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, είχε δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό. Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, στα τυφλά καλά τα πήγα, διαλέγοντας την απόχρωση αυτή, θα μπορούσα να είχα διαλέξει και μία λίγο πιο σκούρα, νομίζω ότι είμαι λίγο λευκή. Θα πιάσω τα μαλλιά μου γιατί η ζέστη δεν παλεύεται και θα περάσω στο concealer. Το περίφημο λοιπόν Tarte Shape Tape Concealer είναι στα χέρια μου επιτέλους, το πήρα στην απόχρωση Light Medium Sand και θα το δοκιμάσω αμέσως τώρα. Θα βάλω μπόλικο. Αν και δεν χρειάζεται πολύ νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Θα το παίξουμε Instagrammers και beauty gurus σήμερα. Θα βάλω και στο κέντρο του προσώπου μου, όπως πάντα δηλαδή. Και για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε. Μην σας κάνω spoilers, αλλά εμένα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ και πραγματικά δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη ποσότητα. Εκτός αν έχεις πρόβλημα και μαύρους κύκλους, όπως βλέπετε μπλεντάρεται αβίαστα και πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει λίγο σετάρισμα, βέβαια δεν θα τα αφήσετε, χωρίς πουδρίτσα από πάνω, αλλά
Είναι ένα υπέροχο πραγματικά κονσίλερ που έχει ωραία κάλυψη και απλώνεται και εύκολα, δεν σε δυσκολεύει καθόλου. Μπορείς να κάνεις μακιγιάζ σε 5 λεπτά δηλαδή με αυτά τα προϊόντα. Πάμε στην πούδρα. Πήρα την Tarte Rainforest of the Sea Filtered Light Setting Powder. Είναι χωρίς χρώμα βεβαίως. Είναι αυτή εδώ. Και παιδιά, είναι η πιο λεπτοκομμένη και περίεργη πούδρα που έχω δοκιμάσει. Είναι σαν να βάζεις αλεύρι λίγο πρώτα η αίσθηση, αλλά θέλω να δείτε τι διαφορά θα κάνει και πόσο ωραία μπαίνει στους πόρους, αν μπορείτε να το διακρίνετε αυτό. Εν τω μεταξύ μυρίζει και υπέροχα, έτσι. Αχ, μυρίζει, ναι, σαν βανίλια ζαχαροπλαστική, αυτή που χρησιμοποιούμε στα κέικ, ξέρετε, και στα γλυκά. Κάτι τέτοιο, σαν να βάζω βανίλια στο πρόσωπό μου νιώθω τώρα. Έτσι, magic, την λατρεύω την πούδρα. Και ευχαριστώ τη Γιούλη γιατί έδωσε και συμβουλές εκείνη τη μέρα που έκανε αυτό το story στο τι να πάρουμε και η πούδρα ήταν ανάμεσα στα προϊόντα που πρότεινε, οπότε μπράβο Γιούλη. Thank you for the tip. Λοιπόν, πριν προχωρήσω τώρα σε bronzer και τα λοιπά που δεν έχω από Tarte και θα τα κάνω off camera, πάμε να φτιάξουμε φρύδια. Πήρα το Arch Architect Brow Pencil και Gel, που είναι 2-1 και νομίζω ότι αν έχει και αρκετή ποσότητα θα το πάρω μαζί μου και στις διακοπές γιατί με βολεύουν κάτι τέτοια προϊόντα. Είναι λοιπόν αυτό το προϊόν που έχει το τριγωνικό μολυβάκι. Έχω ξαναπεί το τριγωνικό, εμένα δεν με βολεύει και πάρα πολύ, αλλά για να δούμε αυτό πώς γράφει. Αυτό δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν κατάφερα να βρω το χρώμα που έχω αγοράσει πάνω στη συσκευασία. Αν το βρω θα σας το γράψω στην περιγραφή, θα σας βάλω link για όλα τα προϊόντα και να ξέρετε γενικά ότι αν ενδιαφέρεστε για αυτά, γραφτείτε στο newsletter της Tarte, γιατί συχνά πυκνά κάνει διάφορες προσφορές ή έχει free shipping ή τέλος πάντων θέλουν να ξεστοκάρουνε που είναι από προηγούμενη κολεξιόν γιατί θα βγει η νέα, το βάζουν σε μεγάλη έκπτωση. Οπότε μπορείτε να πάρετε πραγματικά πολύ ωραία προϊόντα σε πολύ οικονομική τιμή, γιατί για 10 ευρώ το καθένα από αυτά αξίζει και παραξίζει, έτσι. Και την αναμονή και όλο το άγχος που είχα εγώ ως πρωτάρα αν θα περάσει τελωνίο. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό. Δεν είναι απλό μολύβι. Έχει μια αίσθηση σαν να βάζεις pomade ή κερί ή κάτι τέτοιο στα φρύδια. Δηλαδή, λίγο τα κολλάει και μεταξύ τους. Οπότε μου αρέσει. Πριν κάνω το άλλο φρύδι, θα περάσω στο gel για να δούμε και αυτό πώς θα σταθεροποιεί. Okay, δεν έχει χρώμα, αλλά μ' αρέσει το βουρτσάκι του. Δεν το περίμενα, αλλά μέχρι στιγμής έχω ενθουσιαστεί. Okay, φρύδια έτοιμα. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ το συγκεκριμένο προϊόν. Θα συνεχίσω να το δουλεύω και να μάθω πώς να δουλεύω καλύτερα με το τριγωνικό μολύβι. Πάω να μπρονζαριστώ γιατί βλέπω το σώμα μου ότι είναι μπρονζό και το πρόσωπό μου κάτασπρο. Να βάλω ρουζάκι, να φτιάξω μάτια και επιστρέφω για να δοκιμάσουμε την αδιάβροχη μάσκαρα, το liquid lipstick και το setting spray. Το πόσο μου αρέσει να παίζω με καινούργια προϊόντα δεν λέγεται. Πάμε στο setting spray. Ready Set Radiant. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη λάμψη, πολύ μάτι. Με ανυπομονώ να ξεκαστώ να βάλω και highlighter αμέσως μετά. Ωραίο. Η μυρωδιά είναι λίγο περίεργη. Η μυρωδιά είναι... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την περιγράψω. Εντάξει, δεν με ενοχλεί, δεν με αηδιάζει με κανέναν τρόπο, αλλά δεν είναι και ευχάριστη να πω όπως ήταν της πούδρας. Λοιπόν, θα βάλω γρήγορα highlighter. By the way, ασχετό, αυτή εδώ η παλέτα, παιδιά, από τη MAC είναι φανταστική. Έχει ρούλ και highlighter σε ό,τι απόχρωση μπορεί να χρειαστείτε. Σας την προτείνω, είναι limited edition, αν τη βρείτε, αρπάξτε τη τώρα! Και αφού γύρισα τις βλεφαρίδες μου, θα δοκιμάσω τώρα την αδιάβροχη αυτή μάσκαρα που λέγεται Lights Camera Splashes και έχει αυτή την περίεργη συσκευασία, γιατί ρε παιδιά, τόσος όγκος και τόσες προεξοχές. Το βουρτσάκι είναι πολύ μαλακό, να πω την αλήθεια, έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ πιο σκληρά βουρτσάκι και νομίζω ότι το γεγονός ότι νιώθεις ότι πιάνουν τη βλεφαρίδα από τη ρίζα της και διανέμουν έτσι το χρώμα πάνω στις βλεφαρίδες, με βολεύει καλύτερα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει, δεν με εντυπωσιάζει όμως κιόλας. Δηλαδή τώρα που έχω γυρίσει τις βλεφαρίδες μου και έχουν πάρει αυτή τη φορά, τις αναδεικνύει θα έλεγα. Δεν θα σας δώσει σε καμία περίπτωση όγκο περισσότερο, δεν θα σας κάνει να έχετε περισσότερες βλεφαρίδες. Αυτό βέβαια είναι για όσους δεν θέλουν αυτά τα κομπάκια και να φαίνεται πολύ βαρύ το βλέμμα. Αν θέλετε δηλαδή καλό διαχωρισμό και μάκρος ενδεχομένως, στις άκρες είναι μια καλή περίπτωση για μάσκαρα. Δεν μου έτρεξε, δεν την δοκίμασα βέβαια αφού έπλυνα το πρόσωπό μου ας πούμε, για να δω αν είναι 100% αδιάβροχη. Αλλά θα τη δοκιμάσω και θα σας πω γιατί είναι πολύ πιθανό
αν είναι ok όσα διάβροχη να μπει και στα αγαπημένα του Ιουλίου. Μπορεί. Και πάμε στο Liquid Lipstick, είναι το Tartist Lip Paint, το πήρα στην απόχρωση Home Slice. Και το δοκίμασα και αυτό, παιδιά, πριν από λίγες μέρες. Καλά, η απόχρωση με τρελαίνει, νομίζω ότι πάει με οτιδήποτε και να βάλετε στα μάτια σας, γιατί είναι ένα nude χρώμα, έτσι λίγο έντονο, που σας δίνει δηλαδή λίγη ζωντάνια. Αλλά έχει και λίγο ροζ μέσα, αλλά έχει και λίγο πορτοκαλί μέσα, δηλαδή πάει και με πιο θερμές σκιές, πάει και με πιο ψυχρές. Το applicator είναι πάρα πολύ ωραίο, μου επιτρέπει να κάνω και overline χωρίς να έχω βάλει μολύβι, να πάω δηλαδή λίγο και πιο πάνω από τη φυσική γραμμή των χιλιών μου. Και θα σας πω τι συνέβη προχθές που το δοκίμασα. Λοιπόν, έμεινε πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω, άρχισε να ξεραίνεται εδώ στο κέντρο των χιλιών, πάνω και κάτω και προς τα μέσα και άρχισε να κάνει κομματάκια και να φεύγει. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, όλα τα liquid lipsticks κάπως έτσι είναι. Δεν μου ξέρανε όμως τα χείλη μετά, τα ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αχ, παιδιά, το νεσέσαιρ έχει και φουντίτσα! Και τώρα το κατάλαβα, γιατί ήταν διπλωμένη προς τα μέσα για να μην χαλάσει. Σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε αν θα δοκιμάζατε κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν σας βοήθησε αυτό το mini review που κάναμε σήμερα. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να γραφτείτε στο κανάλι μου και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Bye bye!